τις ημέρες. Το τρίμηνο είναι μια προθεσμία η οποία τάσεται με μια πρόσφατη χρονολογία του αγροτικού νόμου και τίθεται ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατάστασης. Θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση και κατάρρευση, δηλαδή να καταλογιστεί, να ισοσκεφιστεί με ελληνικό πατρικό και να μπορέσουμε παράλληλα να βρούμε και τους τρόπους να διασφαλίσουμε τις αξιώσεις που έχει η ΠΑΕ εναντί τρίτων, κυρίως τη μεγάλη απαιτήση κατά ψωμιάδη και κάποιες άλλες απαιτήσεις. Κύριε Αλεξίου, επειδή είστε στους ανθρώπους ψώνες την επόμενη μέρα, για το θέμα που δημιουργήθηκε χθες με το ΟΑΚΑ και το ελληνικό, υπάρχει κάποιο σχόλιο, μπορούμε να πούμε κάτι για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η επόμενη? Όχι, αυτό είναι να σχολιάζω, δεν σχολιάζω. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να σχολιάσω πέρα από αυτό που δημοσιεύτηκε. Πράγματι, το ελληνικό ήταν ο στόχος της διαφημίσεως της τη δεύτερη, η επόμενη σελίδα, η έναρξη της νέας ΑΕΚ, οι εκλογές της ερασιτεχνικής. Αυτό το κομμάτι, ποια θα είναι η ευθύνη στην παρούσα φάση? Η ερασιτεχνική θα φέρει την πλήρη ευθύνη για όλα τα τμήματα της ΑΕΚ φέτος. Φέτος, συμπτωματικά, μετά από το 79-80, αν δεν κάνω λάθος, όταν δημιουργείται και το πανελλαδικό ποδόσφαιρο και ακολούθως το πραγματικό μπάσκετ, ήταν η τελευταία χρονιά που ως ερασιτεχνική, το αθλητικό σωματείο, ως ερασιτεχνικό, είχε την επιστασία, αποκτία και λειτουργία όλων των τμήματων. Φέτος και το μπάσκετ παραμένει σε ερασιτεχνικό επίπεδο, και το ποδόσφαιρο παραμένει και τα άλλα τμήματα. Συνεπώς όλη η διοίκηση θα, για όλα τα φυτόνα συνεργαστική όμως, το οποίο όμως και σχεδιάσει τα τμήματα που λειτουργούν περισσότερο εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών επαγγελματικά, θα λειτουργούν με προσωρινές, με ειδικές διοικητικές επιτροπές, με κάποια σχετική αυτονομία, οικονομική. Η νομική όμως εκπροσώπηση θα παραμένει στο όρμα της ερασιτεχνικής, στο πρόβλημα της ερασιτεχνικής. Και ένα σχόλιο, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο τώρα για το μεγάλο όνειρο της ΑΕΚ, αν έχετε υπόψη, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αν έχετε υπόψη, αν σας έχουν ενημερώσει για κάποιες ενέργειες που γίνονται. Για τα μέχρι τώρα είμαι ενημερωμένος. Ισχύουν όλα όσα έχουν γραφτεί στο τύπο. Υπάρχουν σχέδια, οράματα. Νομίζω ότι αν αυτά καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε έστω και στο 70%, να μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που θα το χαίρετε ο καθένας σας. Και στο χρονικό περιθώριο των 18 μηνών αυτό είναι, που ακούγεται. Είναι, εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρουμε στην Ελλάδα εάν οι προθεσμίες που θέτουμε εφαρμόζονται τελικώς, εάν υπάρξει και μία μικρή καθυστέρηση, νομίζω ότι δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το χρονικό ορίζοντα. Νομίζω ότι στους 18 μήνες είναι ένας χρόνος πολύ ικανοποιητικός και εύλογος για να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή. Με τη σύγχρονη τεχνολογία τουλάχιστον είναι πολύ εύκολο. Ευχαριστούμε πολύ.